Και επειδή, γι' αυτό παίρνω εγώ κάθε φορά το άγχος επάνω μου, γιατί θέλω πάντα με κομψό τρόπο και μέχρι εκεί που πρέπει να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι η εξής. Όταν, γιατί τώρα πια έχει περάσει και καιρός και μπορώ να σε ρωτήσω. Όταν ο γάμος σας τελείωσε με τον πρώην σύζυγό σου, σκέφτηκες αν γι' αυτό το κομμάτι, το οποίο βεβαίως έγινε γνωστό σε όλους, θα ήθελες να μιλήσεις, Παύλα, να δώσεις κάποιες εξηγήσεις ή να το περάσεις κλειδωμένο και να μην μιλήσεις ποτέ γι' αυτό? Δηλαδή, πριν ιδανικά, ανακοινωθεί, πριν γίνει γνωστό, εννοώ, στους πιο απ' έξω. Ιδανικά, κακά τα ψέματα, θα ήθελα να υπάρχει ένα μαγικό ραβδί και να περάσει και να μην μιλήσω ποτέ γι' αυτό και να μην με ρωτήσει ποτέ κανείς γι' αυτό και να μην χρειαστεί ποτέ να δικαιολογήσω ότι νιώθω και πώς το νιώθω. Όμως, επειδή δεν, πρακτικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα, και όχι μόνο επειδή έχει τύχει να περάσουν από την τηλεόραση, να μας ξέρει ο κόσμος, και γενικά και στο στενό οικογενειακό κύκλο, και άνθρωποι που χωρίζουν και δεν είναι στην τηλεόραση, πάλι πρέπει να δίνουν εξηγήσεις και να απολογούνται κτλ. Στο δικό του περίγυρο. Οπότε θα ήθελα το μαγικό ραβδί να υπάρχει στη ζωή μου, να κάνω ένα κλακ και να τελειώσει. Όμως ήμουν προετοιμασμένη και γι' αυτό. Είχα πάρει το χρόνο μου για να μπορέσω να είμαι δυνατή και να μπορέσω να είμαι όπως πρέπει. Δεν ήρθες ποτέ σε δύσκολη θέση? Σαφώς και ήρθα σε δύσκολη θέση. Δεν θέλω να μου πεις παραδείγματα. Καθόλου δεν θέλω να μιλήσουμε για κανέναν, κανένα όνομα, τίποτα. Αλλά θέλω να μου πεις αν ήρθες από. Αν αισθάνθηκες κάποιες στιγμές άβολα, ότι τώρα δεν είναι κατάλληλη στιγμή ούτε να μιλήσω γι' αυτά, ούτε τόσο βαθιά. Ούτε, δηλαδή να προστατεύσω λίγο και εμένα και την οικογένειά μου. Και είναι ακριβώς όπως τα λες. Είναι πολλά πράγματα που προστατεύεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί πραγματικά τα καλά, το να μιλήσεις για τα καλά, είναι και κάτι ευχάριστο και το οποίο ξέρεις, το κάνουμε και πάρα πολύ εύκολα. Όμως, όταν υπάρχει ένα πράγμα γκρίζο ή μαύρο σε μια κατάσταση, ο λόγος που δεν θες να το μοιραστείς δημοσίως δεν είναι απαραίτητα γιατί δεν θες να εκθέσεις τον εαυτό σου. Θες να προστατεύεις όλους τους άλλους. Και είναι ακριβώς αυτό που λες. Υπήρξαν λοιπόν άβολες καταστάσεις που λες, όχι. Και τώρα. Και ήταν δική μου επιλογή να μην πω τίποτα μέχρι να περάσει ο καιρός, να βγει το διαζύγιο και να τα πω μια και καλή, μια φορά και τέλος. Βγήκε και το διαζύγιο. Τώρα, πάρα πολύ καιρό. Κάτσε ρε παιδί μου, δεν σας πήρε τουλάχιστον ένα δεκάμηνο? Όχι, δηλαδή, πήρε πάρα πολύ λίγο γιατί ήταν συνενετικό, δεν είχε κάτι να. Και το δικό μου συνενετικό ήταν, αλλά εγώ δεν θυμάμαι ότι βγήκε σε. Όχι, βγήκε σε τρεις εβδομάδες, κάτι πολύ γρήγορο. Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν είμαι δικαστής ούτε δικηγόρος. Έτσι έγινε. Δηλαδή δεν υπήρξε κάτι που κάναμε εμείς ή εγώ, έγινε. Για πες μου τώρα, το πρώτο βράδυ που ξαναέμεινες μόνη σου. Ναι. Πώς ένιωσες, γιατί σε ρωτάω, γιατί ξαναμπαίνω στο. Μου ξανάρχονται μνήμες στο μυαλό. Το πρώτο βράδυ που μένεις σε ένα σπίτι που είναι αλλιώτικο πια. Λείπουν πράγματα από μέσα. Ήρεμη ήμουν. Πολύ. Ήμουνα ήρεμη και ψύχρεμη. Και έλεγα, κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε. Έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου, κάτσε να δούμε. Γιατί πραγματικά επιτρέπεται και λάθος, επιτρέπεται και να το ξανασκεφτείς. Επιτρέπονται όλα σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι ότι βάζεις μαύρη πέτρα πίσω σου και ότι είπες δεν ξελές. Εγώ το λέω, κάτσε να δούμε. Ψυχραιμία, κάτσε να δούμε. Πάρε μια ανάσα, ηρέμησε, βρες τον εαυτό σου και αν είναι να είναι, θα είναι. Αν δεν είναι να είναι, είναι για το καλό όλων. Και κάπως έτσι πέρασε ο καιρός. Η αλλαγή όμως τρόπου ζωής, να ξαναζεις μόνη σου όπως ήσουν όλη στη ζωή. Ναι. Γιατί εσύ ήσουν και ταξιδεύτρια εξάλλου, δεν είχες μόνη. Ναι, το ήξερα κατοικία. Αυτό, να το κάνω καλά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, όταν μπαίνεις μέσα σε ένα γάμο, συνηθίζεις τα νέα δεδομένα. Και όσο και να είσαι έτοιμος για να κάνεις τη μετάβαση. Γιατί βεβαίως το έχεις περάσει από 40 φορές να το σκεφτείς και να το ξανασυζητήσεις. Ιδιαίτερα οι γυναίκες το περνάμε και πολύ πιο πολύ. Πριν από τους άντρες. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη μέρα της αλλαγής που ξαναλες, τώρα είμαι μόνος μου. Δηλαδή, παράδειγμα, παίρνω τα πιο απλά. Από το δεν χρειάζεται να μαγειρέψω αν δεν πεινάω, μέχρι μπορώ να κλειδώσω την πόρτα, δεν περιμένω κανέναν να μπει μέσα. Ή τώρα θέλω να ξυπνήσω, τώρα θέλω να κλάψω. Τώρα θέλω να μιλήσω τηλέφωνο με τις φίλες μου. Ή δεν ξέρω, ρε παιδί μου, είναι αυτό που ξανά είσαι πάλι από την αρχή. Είναι σαν ίσως επειδή ήμουν πολύ προετοιμασμένη γι' αυτό και το έχω δουλέψει πάρα πολύ μέσα μου πολύ πιο πριν τόσο γίνει. Τόσο εύκολα προσαρμόστηκε, σοβαρά μιλάς. Δηλαδή ούτε μία μέρα δεν είπες, την πρώτη μέρα που είδες τις δουλάπες αλλαγμένες στη σειρά δηλαδή. Δεν ήταν έτσι ακριβώς, γιατί έγινε σταδιακά, δεν ήταν έτσι ακριβώς. Οπότε δεν ήταν ότι ξαφνικά ήταν το σπίτι γεμάτο και μετά άδειασε. Έγινε σταδιακά όλα αυτά τα πράγματα και θέλαμε τον χρόνο να σκεφτούμε τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Οπότε όπως έγινε σταδιακά και με το χρόνο του, έτσι και εγώ προσαρμόστηκα στα νέα δεδομένα. Όμως ήμουν και έτοιμη για κάτι τέτοιο, εφόσον είχα αποφασίσει και είχαν περάσει όλα αυτά τα παρακλάδια και τα στάδια, ότι δεν μου ταιριάζει αυτό το πράγμα. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, είδες τον εαυτό σου ότι άλλαξε μέσα σε αυτά τα χρόνια. Τα όσα χρόνια διέρχεσε η σχέση αυτή. Δεν μιλάω για το γάμο μόνο, τη σχέση. Γιατί στο λέω αυτό, γιατί εγώ με βλέπω ότι αλλάζω. Λέτε, με βλέπω, δεν το καταλαβαίνω μέσα στο χρόνο, αλλά το καταλαβαίνω μέσα στα χρόνια. Δεν είναι φυσικό να μην αλλάζω. Τότε ήμουν έτσι. Είχα αυτές τις ανάγκες, αυτές τις προτεραιότητες. Ήμουνα εκεί πιο δοτική, εδώ πιο μαζεμένη, εκεί πιο αυτό. Δηλαδή τα βλέπω αυτά σε μένα, αλλά τα βλέπω όταν κοιτάζω πίσω. Ναι. Όχι σε αυτό που ζω.